Ξεκαθαρίστηκε η σχέση με το Δουνουτού και όσον αφορά το ίδιο το Δουνουτού και όσον αφορά τη θέση δική μας, τη συμμετοχή του, το είδος της συμμετοχής, την έκταση της συμμετοχής, ή βρισκόμαστε σε ένα θόλο το οποίο ακούμε. Θα τα πάρω ως κύριος Ακαλώτος. Κύριος Ακαλώτος. Θα τα πάρω ανάποδα, γιατί βολεύει περισσότερο. Η θέση που διαμόρφωσα εγώ και στη συνέντευξή μου στη Handelsblatt ήταν ξεκάθαρη. Είναι μέσα στο μνημόνιο, ότι μέσα στη συμφωνία 12-13 Ιουλίου, ότι καλούμε το Δουνουτού. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα το Δουνουτού να είναι μέσα. Έχουμε ένα πρόβλημα αν θέλει να καθυστερήσει αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι το βασικό. Εχθές, μετά από τη συνέντευξή μου τύπου που θα προσέξατε, ζήτησα αν αυτές οι διαρροές είναι του Δουνουτού ή είναι δημιουργήματα ή σπεκουλάρισμα από δημοσιογράφων ότι εν δυνάμει μπορεί να έχουν αντιρρήσει το Δουνουτού. Εγώ κατάλαβα από την απάντηση, από αυτό που γράφτηκε στο CNN, ότι το Δουνουτού βγήκε επισήμως εχθές, αν και ήταν δύσκολη ημέρα εχθές, γιατί ήταν η μέρα του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, άρα ήταν αργία στην Αμερική, ότι το Δουνουτού ρώτησε ότι τη δική τους άποψη για τη δική μας πρόταση δεν έχει διαμορφωθεί. Δεν θυμάμαι τώρα, για να μην πω και κάτι που δεν είναι ακριβέ, δεν έχει αξιολογηθεί, δηλαδή δεν το έχουν αξιολογήσει ακόμα. Και άρα λέω σε εσάς ότι η σχέση μας με το Δουνουτού είναι ξεκάθαρο, η ισχυρή προτίμηση της ελληνικής κυβέρνησης να τελειώσουμε γρήγορα είναι ξεκάθαρη. Και νομίζω ότι, γι' αυτό που λέει ο κύριος Θεοχάρης, νομίζω αυτό θα είναι η συζήτηση όταν θα έρθουν εδώ. Τους έχουμε κάνει την πρότασή μας. Προφανώς, όπως όλες τις προτάσεις, είναι μια πρώτη προσέγγιση. Αλλιώς δεν μιλάμε για διαπραγμάτευση. Θα μας πούν αν θεωρούν αυτό είναι βιώσιμο, δεν είναι βιώσιμο. Θα τους ακούσουμε, θα τους κάνουμε αντιπροτάσεις, όπως γίνεται μια σοβαρή διαπραγμάτευση.